Με μια ανάρτηση του Υφυπουργού Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη, το πρωί της Τρίτης έγινε γνωστό ότι εγκρίθηκε η προμήθεια του μαγνητικού τομογράφου για το νοσοκομείο της Ξάνθης. Στη σχετική ανάρτηση, ο Υφυπουργός Οικονομίας αναφέρει τα εξής. Πραγματικότητα, σύντομα, ο μαγνητικός τομογράφος στο νοσοκομείο Ξάνθης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης υπέγραψε την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια ενός συγκροτήματος μαγνητικού συντονισμού για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου Ξάνθης με ενδεικτικό προϋπολογισμό 900.000 ευρώ. Η δαπάνη θα εκτελεστεί μετά την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από την ένταξη της προμήθειας στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2018. Οι προσπάθειες της διοίκησης και όσων συνέδραμαν δικαιώθηκαν και σύντομα οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται από μια πολύτιμη δημόσια υποδομή. Με τη βοήθεια του νέου Υφυπουργού Οικονομίας του κυρίου Στάθη Γιαννακίδη και της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, του κυρίου, του αναπληρωτή Υπουργού, του κύριου Πολάκη και του Υπουργού μας του κυρίου Ξανθού, καταφέραμε και εγκρίθηκε η προμήθεια από το νοσοκομείο μας ενός μαγνητικού τομογράφου. Ένα σημαντικό μηχάνημα για τον νομό της Ξάνθης και για το νοσοκομείο, για τον κόσμο της Ξάνθης, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε το νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει μαγνητικός τομογράφος. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλη την αξία αυτού του μηχανήματος και μάλιστα προέρχονται χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όχι από ΕΣΠΑ κτλ. Είναι χρήματα τα οποία είναι από εθνικούς πόρους δηλαδή, που σημαίνει ότι το Υπουργείο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τα λεφτά τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για επενδύσεις στο χώρο της υγείας. Την ίδια ώρα, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης παρέλαβε τη συσκευή έγχυσης φαρμάκων χωρίς βελόνα, που θα χρησιμοποιείται για την τοπική αναισθησία, στα χειρουργεία και για τα ιατρεία πόνου. Μπαίνουν τα φάρμακα στον οργανισμό χωρίς την χρήση βελόνα. Είναι μια καινούργια τεχνολογία την οποία οι γιατροί μας θελήσαν να την έχουν στο νοσοκομείο, να τη δουν, να τη μελετήσουν, να αποκτήσουν εμπειρία και στο τέλος αυτοί θα κρίνουν για την πόσο ωφελεί ή δεν ωφελεί τα προβλήματα ή ξέρω εγώ βοηθάει τον κόσμο. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες και όπως όλα δείχνουν, σε 3 με 3,5 χρόνια θα είναι έτοιμη η ανέγερση του νέου νοσοκομείου Κομωτινής, όπως έκανε γνωστό στο ένα channel ο διοικητής του Μανώλου Νοσοκομείου Κομωτινής, Γιώργος Φιλιππίδης. Η ανέγερση του νέου νοσοκομείου βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχει ψηφιστεί από τη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο που προέβλεπε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού του οικοπαίδου με τη συνδρομή του Δήμου Κομωτινής και του στρατού. Έχουν πάει τα μηχανήματα και κάνουν τον καθαρισμό, οπότε θα ακολουθήσουν τεχνολογικές μελέτες. Νομίζω ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει μετά την ψήφιση του νόμου, όπου προβλέπονταν διάφορες διευκολύνσεις για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ώστε το έργο να γίνει και γρήγορα και να μην έχει και κάποιες ακυλώσεις, κυρίως γραφειοκρατικές. Αυτό ήταν από την αρχή μια δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ότι το έργο αυτό δεν θα έχει κανένα κόλλημα και θα προχωράει γρήγορα ώστε σε 3 με 3,5 χρόνια από σήμερα το νέο νοσοκομείο να είναι έτοιμο και νομίζω ότι ήταν αυτό επιβεβλημένο να γίνει. Παράλληλα, πρώτη προτεραιότητα έθεσε ο Υφυπουργός Οικονομίας Στάθης Γιαννακίδης την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Καβάλας με πόρους που έχουν εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το έργο έλαβε προφορική έγκριση στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του διοικητή Αναστάσιου Καρασαβόγλου αλλά και του βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μορφίδη. Γι' αυτό το ζήτημα του νοσοκομείου Καβάλας ήταν όριμο από καιρό. Είχε δηλαδή προηγούμενα και οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν φροντίσει ώστε να υπάρχουν σχετικές μελέτες για το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Όταν λοιπόν εμείς αναλάβαμε εδώ, υπήρχε αυτή η οριμότητα σε αυτό το κομμάτι και τώρα λοιπόν που πριν μερικούς μήνες προκηρύχθηκε το σχετικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήμασταν εμείς έτοιμοι προκειμένου να υποβάλουμε τον πλήρη φάκελο για να αναβαθμίσουμε ενεργειακές παρεμβάσεις εδώ στο νοσοκομείο Καβάλας.